Έργα του Γιάννη Πλούταρχου είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Η εκπομπή μας με την Κατερίνα Σουλιώτη ταξίδεψε στο χωριό του αγαπημένου καλλιτέχνη, στη Μαυρόγια Βιωτίας, και συνάντησε ανθρώπους που μόνο καλά λόγια είχαν να πούν. Ξεναγός μας, ο αδελφός του Τάσος. Είναι ο τρόπος που κοιτάζεις και έτσι απλά με επηρεάζεις. Ο πατέρας Κωνσταντίνος, εκτός από το να κηρύσει το λόγο του Θεού στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου, παίζει μπιλιάρδο και μιλά για τον απλό άνθρωπο, το Γιάννη Κακοσέο, που κάθε χρόνο στολίζει τον επιτάφιο μαζί με τους κατοίκους. Είναι καλήφωνος όντως, αυτό ισχύει. Κοιτάξτε, δεν τον έχω ανεβάσει το αναλόγιο. Τον έχω δει από μακριά ότι μουρμουράει. Εντάξει, δηλαδή ψένει από μέσα του, εντάξει. Είναι πολύ κοντά στην εκκλησία. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και μας βοηθάει. Αυτός φροντίζει για τον επιτάφιο. Όντως, όντως. Κάθε χρόνο ο Γιάννης το έχει σαν τάμα στην Παναγία μας εδώ πέρα να φέρνει τα λουλούδια ό,τι χρειάζεται, και μιλάμε για λουλούδια κάποιες αξίες, όχι λουλούδια λοιπόν, και τα οποία μόνος του και μαζί με εμάς εδώ πέρα τους χωριανούς και τους ενωρίτες, ξεκινάμε αυτή την υπερπαραγωγή, να το λέμε. Λοιπόν, μιλάμε για, εντάξει, το κάτι άλλο. Τέτοιος επιτάφιος είναι φοβερό, είναι ένα θαύμα δηλαδή. Βρισκόμαστε στο πατρικό του Γιάννη Πλούταρχου, εδώ, στο χωριό Μαυρόγια. Εδώ ο Γιάννης Πλούταρχος γεννήθηκε, έζησε και μεγάλωσε μέχρι που τελείωσε το στρατιωτικό του. Κατά σ' άλλα καλά, από σένα γλιτώνω. Δίπλα ακριβώς από το πατρικό του βλέπετε και αυτό το ξύλινο σπίτι. Είναι το εξοχικό του Γιάννη Πλούταρχου, όπου έρχεται μαζί με τη Μαρία και τα παιδιά του και κάνουν ευχάριστες διακοπές. Ποιος είναι ο θείος Γιάννης, για πες. Ένα από τα καλύτερα παιδιά. Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πολύ καλό παιδί. Έρχεται συχνά εδώ στο χωριό? Όταν μπορεί. Ναι, όταν μπορεί. Πόσους κατοίκους, γιατί... Απλός, ένας άνθρωπος, απλός, δεν έχει κάτι. Ένας απλός άνθρωπος, δεν αλλάζει κάτι. Τον ξέρετε τον Γιάννη? Πέρα τον ξέρω. Συγχωριανός, συγγενής, γιατί όλοι συγγενείς είμαστε στα χωριά. Συγγενείς είμαστε εμείς εδώ. Και γειτόνι. Και γειτόνι. Ναι. Έτσι, πώς είναι ο Γιάννης, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ φιλικός, πολύ απλό. Ένα παιδί για μένα. Ένα από τα καλύτερα παιδιά της Μαυρόγειας. Διαπασώνει σιωπή σου κατά τα άλλα καλά. Τι δεν έχουμε κάνει? Πάμε για πυροφάνη το βράδυ τις βάρκες, κάνουμε χαβαλέ, τον χτυπάμε τα καμάκια και τέτοια. Και αυτός εκεί με τα καμάκια δώσε πόνο και προσπαθούμε να κάνουμε το ωραίο. Καρεύει καλά, τώρα τι γίνεται, για πες. Καλώς, έγινε καλώς. Στην αρχή ήταν. Για πες, πες. Κάτι καλά, μια εκεί πιάσαμε μια σακούλα, έχει πιάσει μια σακούλα, φέρνω μεγάλο ψάρι, φέρνω μεγάλο ψάρι. Τι ψάρι είναι αυτό, ρε Γιάννη, τι λέω? Τραβάει μια με στρελάει. Περπατάγαμε στην παραλία και έτρωγε κάτι σαν αχιβάδες που λένε, τέτοια όστρακα. Και μου λέει: Γιώργο, θα τα φάω. Και του λέω: ρε, εσύ το βράδυ τραγουδάς τα μας. Και του λέω: μην πας καμιά δηλητηρίας. Και μου λέει: όχι, θα τα φάω. Και τάβαγε. Λέω: όχι, το βράδυ, λέω, θα τρέχουμε. Δε με παίρνει να σου πω άλλο ένα σ' αγαπώ. Οι κάτοικοι του Δήμου Αρκουνού τον αγαπάνε, διότι εδώ ήταν και στο γυμνάσιο, ήταν το καλό παιδί όπως λέγανε, και ένα παιδί το οποίο ήταν αγαπητό από όλους τους μαθητές του. Τι μαθητής ήταν καλό? Μα δεν θα το έλεγα. Όχι? Δεν θα το έλεγα. Ο Πανατζής? Του άρεσε και λίγο η καλύτερη ζωή, η Dolce Vita ήταν του θεάματος περισσότερο και όχι του διαβάσματος. Ότι μάλλον η μάνα. Φώναζε η καψερή η μάνα, φώναζε και ο πατέρας εκεί, του είχε και αδυναμία του μπαμπά περισσότερο. Εντάξει, αλλά τα βρίσκανε λίγο με τη δουλειά. Δηλαδή, όταν το ζορίζανε λίγο, πήγαινε περισσότερο στη δουλειά, στην εργασία, και προσπαθούσε να κάνει μια ισορροπία δουλεύοντας. Μας έχει σκλαβώσει με την πολύ ευγενή παρουσία του στην περιοχή. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που με την οικογένειά του συμπεριφέρεται με πάρα πολύ καλό και υποδειγματικό τρόπο. Τελειώνουμε λοιπόν το ρεπορτάζ και έχουμε φάει θαλασσινά όλων των ειδών. Καραβίδες, χταποδάκια και τι άλλο, πατάτες. Τώρα έρχονται τα φρούτα και έχουμε κι άλλο να φάμε. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν με παίρνει να σου πω άλλο ένα σ' αγαπώ. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν θα σε φέρει. Όπως είδες, μόνο η Κατερίνα γελούσε στο τέλος του φαγητού. Όλοι οι άλλοι ήταν κακό και πήγαν πιο